Καλησπέρα κύριε Αντιπεριφερειάρχη. Βλέπουμε ότι ήδη έχουν μπει τα συνεργεία καθαρισμού στα ρέματα και εγκαίρως πριν αρχίσουν οι καταιγίδες και οι βροχές στην περιοχή. Θέλουμε λοιπόν να μας πείτε πού γίνονται παρεμβάσεις από την περιφέρεια και πότε ολοκληρώνονται αυτές. Καλημέρα και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Γιορτάζει η πολεμική μας αεροπορία, γιορτάζει οι παμέγιστοι ταξιάρχες Μιχαήλ και Γαβρίλ. Εύστοχη η ερώτησή σας. Πράγματι θα ήθελα να πω στους συμπολίτες μας ότι πρέπει να είναι ήσυχοι. Εμείς εδώ στην Ομαρχία δουλεύουμε και τα συνεργεία που έχουν αναλάβει τον καθαρισμό των ρεμάτων ήδη σε πολλά έχουν ολοκληρώσει και τις εργασίες τους. Για παράδειγμα θα αναφερθώ στον καθαρισμό του φράγματος του Περιστερώνα, μεγάλο ρέμα στην Πουλίτσα. Ολοκληρώθηκε ο καθαρισμός ο τμήματος του ρέματος Ζαπάντη στον οικισμό του Βραχατίου. Γίνεται καθαρισμός σε δύο ρέματα στον Αγιάννη στα Ίστμια, όπως επίσης και στις Κεχρίες. Αλλά όπως είπα, σε όλη την Κορινθία θα καθαριστούν τα ρέματα πριν μαφιάσουν τα φαινόμενα τα καιρικά. Μεσαία καιρικά φαινόμενα θα τα προλάβουμε και θα είμαστε έτοιμοι και οι συμπολίτες μας όλοι θα είμαστε ασφαλείς. Είδαμε ότι είχατε και μία σειρά από συναντήσεις με προέδρους των τοπικών διαμερισμάτων για να σας μεταφέρουν τις αγωνίες τους πάνω στα θέματα της καθημερινότητάς τους. Κοιτάξτε να δείτε, έχω στις δράσεις μου πολλές συναντήσεις με τους πρόεδρους των τοπικών κοινοτήτων. Είναι άνθρωποι νέοι που θέλουν να προσφέρουν στο χωριό τους, που θέλουν να προσφέρουν. Πολλά από τα προβλήματα που μου αναφέρουν είναι προβλήματα των Δήμων, αλλά δεν πειράζει, ως νομάρχης είμαι εδώ να ακούσω τα προβλήματά τους και σε συνεργασία με τον Δήμαρχο κάθε περιοχής που απευθύνονται θα είμαι σε συνεργασία να λύσω τα προβλήματά τους. Υπάρχει μια λογική να μπείτε σε έναν συντονιστικό ρόλο κατά κάποιον τρόπο ώστε να μπουν στα προγράμματα των Δήμων και τα μεγάλα έργα που ζητούν η κάθε περιοχή? Γιατί οι Δήμοι μπορούν να προγραμματίζουν, αλλά τα χρήματα τα εξασφαλίζει η περιφέρεια τελικά. Ο Παραγιώτης Ονίκας και ο Τάσος Αγγελής είμαστε δίπλα στους Δημάρχους. Οι εκλογές τελειώσανε, τα προβλήματα λοιπόν είναι κοινά και θα είμαι δίπλα στους Δημάρχους, στους Αντιδημάρχους και στους Προέδρους των Χωριών. Όπου μπορούμε καλύτερα θα επέμβουμε για να εξασφαλίσουμε βατότητα των αγροτών μας στα χτήματά τους, θα εξασφαλίσουμε λιγότερες λακκούβες, θα εξασφαλίσουμε και γίνονται έργα που είχαν μείνει τόσο καιρό πίσω στην Κορινθία μας. Αυτά τα έργα πώς πάνε, την πορεία των μεγάλων έργων? Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας πω ότι το φράγμα τόσο που σύντομα θα πιστεύω μέσα στο 2020-2021 να έχω υλοποιηθεί. Ο Παναγιώτης Ονίκας κάτσαμε από την πρώτη στιγμή με τον Περιφερειάρχη και του δείξαμε το δρόμο πώς θα ολοκληρωθεί για παράδειγμα η λεμινόθεξαμενή της του Ξυλοκάστρου. Ένα έργο με προπολογισμό στα 20 εκατομμύρια, αλλά θα είναι, όπως λέει και ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, πολύ χρήσιμο για τους αγρότες μας. Αυτά τα μεγάλα έργα θέλουμε να βάλουμε μπροστά για την Κορινθία της νέας εποχής. Λοιπόν, εμείς είμαστε εδώ για τα μεγάλα έργα. Μεγάλο έργο θεωρούμε το αρδευτικό της Τυμφαλίας. Περίπου στα 6 εκατομμύρια κοστολογημένο, έτοιμες μελέτες από την υπηρεσία της Νομαρχίας της Κορινθίας. Σε άμεση προτεραιότητα το αρδευτικό λοιπόν των χωριών της Τυμφαλίας, νερό για τα χωριά μας. Έχουμε επίσης τη λιμνοδεξαμενή της Δόξας που θα λύσει πολλά προβλήματα και φροντίζουμε πάρα πολύ το επαρχιακό δίκτυο. Θα κοιτάξουμε όλο το επαρχιακό δίκτυο να είναι ασφαλή και με ηλεκτροφωτισμό και με καλύτερο τάπητα. Υπήρχε ένα έργο που ήταν το ορόσημο της προηγούμενης περιφερειακής αρχής που όλα ανακοινωνόταν αλλά ποτέ δεν ολοκληρώθηκε. Μιλάω για τον Ισμό, την είσοδο της Πελοποννήσου, το πιο σημαντικό θέμα για την περιοχή της Κορινθίας. Τελικά θα προχωρήσει αυτό το έργο, δεν θα προχωρήσει, υπάρχει κάποια άλλη σκέψη για την είσοδο της Πελοποννήσου? Να μην έχετε καμία αμφιβολία, η Κορίνθη και η Πελοποννήση θα είμαστε σύντομα με σχέδιο, με μελέτες, να έχουμε την πύλη της Πελοποννήσου σε καλύτερη μορφή από τη σημερινή. Τουλάχιστον εγώ προσωπικά και ο Παναγιώτης Ονίκας είμαστε από τις πρώτες μέρες στον Ιστμό και κοιτάμε πώς θα κάνουμε την περιοχή εκεί και την πύλη καλύτερη. Σας ευχαριστώ πολύ.